Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ με τους συναδέλφους. Εντάξει, ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι περιφέρειες σωστά γίνανε. Και σωστά εκείνη την εποχή που κάποιοι αποφασίζαν να τις κάνουν, τις κάναν και μάλιστα ήταν θειοδώρο γιατί ήρθε πάνω στην κρίση. Ήρθε στη δεκαετία της κρίσης και οι περιφέρειες αποδείξαν ότι μπορούν να συμβάλλουν στην αντίσταση της κρίσης. Έπεσε και σε μια περίοδο που οι περιφερειάρχες ήταν δυνατοί και δεν σηκώσαν, δεν παραδοθήκανε, δεν σηκώσαν τα χέρια ψηλά, παρά δουλέψανε. Ναι, έχουν απαιτήσεις από τις περιφέρειες. Γιατί έχουν απαιτήσεις από τις περιφέρειες? Τις περιφέρειες απαιτήσει ο κόσμος, γιατί οι περιφέρειες είναι αποτελεσματικές. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 12 χρόνια που είμαι περιφερειάρχης, έχουμε κάνει 249.532 έργα, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπου στρέψεις και όπου σταθείς, όποια ακουμπήσεις, ό,τι περπατήσεις, σε όποιο σχολείο μπεις, τα έχουν κάνει οι περιφέρειες Θεσσαλίας. Σχολεία, πρεφωνηπιακούς σταθμούς, ειδικά σχολεία, να πάνε δωρεάν τα παιδιά στο σχολείο, να πάνε δωρεάν στους πρεφωνηπιακούς σταθμούς, ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, βάουτσερ για τις φτωχές οικογένειες, να αλλάξει το Λέβητα ο άλλος και να βάλει φυσικό αέριο, να περπατήσει σε καλούς δρόμους, να έχουν σωστή ασφαλή μεταφορά των ανθρώπινων και των κοινοτήτων, αλλά και μεταφορά των... Εύχομαι να μην έχουμε πλημμύρες. Λοιπόν, και μεταφορά των εμπορευμάτων. Να έχουμε όλες οι πόλεις πάνω από 2.000 κατοίκους, αλλά και πολλές κάτω από 2.000 κατοίκους βιολογικούς καθαρισμούς. Να έχουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να βοηθήσουμε με 120 εκατομμύρια ευρώ ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέα κτίρια στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Να βοηθήσουμε το ΕΚΑΒ να πάρει και να αντικαταστήσει τα απαρχαιωμένα ασθενοφόρα. Να βοηθήσουμε το στρατό, την αεροπορία, την αστυνομία με μηχανήματα, με νέα μηχανήματα. Να μπούμε γρήγορα και να προλάβουμε, διότι η φιλοσοφία μας, εμάς, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, όλων μας, είναι το build back better. Δηλαδή, κάνουμε τέτοια πολιτική ούτως ώστε να προλαμβάνουμε τις συνέπειες των κινδύνων που έρχονται. 82 κτίρια δημόσια και νοσοκομεία έχουν αλλάξει την φυσιογνωμία τους και έχουν αναβαθμιστεί γιατί κάναμε ενεργειακή αναβάθμιση. Προλάβαμε τα γεγονότα, αλλάξαμε όλο το δίκτυο και μειώσαμε την κατανάλωση και προλάβαμε την αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Λιμνοδεξαμενές, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τους αγρότες τα τελευταία 10 χρόνια. Υπογειοποιήσεις, λιμνοδεξαμενές, inverter, επιδοτήσεις, σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά. Και όλα αυτά περνάνε μέσα από την περιφέρεια. Να πάμε παρακάτω, ο πολιτισμός. Πού ήταν ο πολιτισμός πριν ενεργοποιηθούν οι αιρετές περιφέρειες? Πόσα πολιτιστικά έργα γινόταν? Ένα και με το ζόρι. Για κοιτάξουμε τώρα όλα τα πολιτιστικά έργα που γίνονται, τα έργα πολιτισμού. Και γιατί πιστεύουμε ότι δεν το κάνουμε από υποχρέωση. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός για την Ελλάδα είναι ένα βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο και ότι τα πολιτιστικά ο πολιτισμός διαφυλάει όταν το δίνουμε στον κόσμο, όταν ο κόσμος μπορεί και έχει εύκολη πρόσβαση. Και πραγματικά. Περιφέρειες στον αθλητισμό, αν και δεν έχουμε καμιά ευθύνη για τον αθλητισμό. Περιφέρειες για τον αθλητισμό έχουν προσφέρει πολλά. Και πού το λέω? Το λέω εδώ πέρα. Το λέω στην πατρίδα που πρέπει να είστε περήφανοι. Εδώ πρέπει να είστε περήφανοι γιατί έχετε ένα αθλητικό κέντρο που δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Και με αθλητική κουλτούρα. Του Βαγγέλη το Λιόλιο. Εντάξει. Είναι ένα φανταστικό. Δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρω, το λέω που έχω επενδύσει από εθνικά χρήματα πάνω από 35 εκατομμύρια για γήπεδα όλων των από κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμπητήρια, οτιδήποτε. Σκοπευτήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων, οτιδήποτε. Εδώ πρέπει να είστε περήφανοι, είναι μοναδικό. Και είναι καινοτόμο και είναι για τον αθλητισμό. Στην παιδεία έχουμε επενδύσει
Κάθε περιφέρεια έχει κάνει πάνω από 250 αίθουσες, συν πανεπιστήμια, συν το ότι άλλο χρειάζεται. Δεν είναι, είναι ξεκάθαρες. Είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Γιατί αν δεν ήταν ξεκάθαρες, δεν θα μπορούσε κανένας να κάνει το έργο του. Άμα δεν είναι ξεκάθαρη η αρμοδιότητα ότι ο Δήμος έχει να συντηρήσει το σχολείο, δεν θα μπορούσε να πληρώσει τη συντήρηση. Άσχετα τι λέει πίνω στον Περιφερειάρχη. Γιατί το λέει αυτό. Και γιατί έρχεται ο κόσμος. Ο κόσμος έρχεται στην περιφέρεια και λέει: θέλουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι, θέλουμε καλύτερη επικοινωνία για να πούμε ότι υπερβάλλουμε και κάνουμε περισσότερα από ό,τι είναι η συμβατική μας υποχρέωση βάσει του νόμου. Γιατί έρχεται σε εμάς, γιατί ξέρει ότι θα βρει την δυνατότητα να τον ακούσεις. Να τον ακούσεις με σεβασμό και ενδιαφέρον. Και να μπορέσεις να... Αν μπορείς θα του το κάνεις. Γιατί έχουμε εμείς την αρμοδιότητα να κάνουμε εκκλησίες ή να κάνουμε τις συντηρήσεις. Κι όμως το κάνουμε. Και όλα τα πολιτιστικά μνημεία. Και μάλιστα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να έχουμε την αρμοδιότητα για τις φυσικές καταστροφές. Όχι, δεν την έχουμε. Αλλά βγαίνουμε μπροστά πρώτοι. Δεν καθόμαστε τελευταίοι. Είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Αλλά κάποιοι, εντάξτε, πρέπει να καταλάβουμε κάποτε ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη για να διοικείται από ένα τετράγωνο πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Γι' αυτό και έχουμε πει και ως Ένωση Περιφερειών την προηγούμενη θητεία και έχουμε καταθέσει έτοιμο σχέδιο νόμου για την περιφερειακή διακυβέρνηση. Διακριτούς ρόλους, διακριτές αρμοδιότητες. Εδώ εμείς είμαστε 24/7. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τους ξέρω γιατί είμαστε χρόνια μαζί και γνωριζόμαστε πολύ καλά. Και λέμε, δώστε μας την αρμοδιότητα για τα τοπικά πράγματα. Αφού τα κάνουμε και τα κάνουμε, να τα κάνουμε με τον νόμο. Να μην ζαγνόμαστε πίσω από προγραμματικές συμβάσεις και διάφορες διαδικασίες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τον άνθρωπο και να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή. Ναι, και προσπαθούμε. Και για το περιβάλλον. Και για την υγεία, και για τη συνοχή, και για τη φτώχεια, και για τον πολιτισμό. Και για τους βιώσιμους που έχουμε στόχους. Και βέβαια, χρειαζόμαστε καλύτερη επικοινωνία. Δεν έχουμε αργήσει στην απορροφητικότητα των πόρων. Να λέγατε στους προηγούμενους που ήταν εδώ, να μην δώσουν 6 μήνες παράταση στα έργα και κάθε εργοληπτική εταιρεία θέλει να πάει 6 μήνες πίσω και να μας πούνε πού θα βρεθούν και τα λεφτά τα οποία προκαλούνται οι περιφέρειες να πληρώσουν ή οι Δήμοι να πληρώσουν από την αύξηση των τιμών των υλικών. Δεν λέω. Σωστό είναι. Για να ολοκληρωθούν τα έργα. Για να προχωρήσει η κοινωνία. Για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Για να αποδοθούν στην κοινωνία και να επιτελέσουν το έργο. Τελευταία επιθυμία μελοθάνατο είναι να μιλάω. Ο Φάνης έχει να γυρίσει χαλκίδα. Να προλάβει. Λοιπόν, συνεπώς, να υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Και επειδή μιλάμε για αρμοδιότητες, από το 2011 μέχρι σήμερα, οι παρακρατηθέντες πόροι, και μιλάμε για νόμους και αρμοδιότητες και ευθύνες, παρακρατηθέντες πόροι από τις περιφέρειες, είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάσει του νόμου. Τι λέει ο νόμος? 4,5% του φόρου εισοδήματος του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων. Έχουν αποδοθεί? Όχι. Ναι, όμως, να τρέξει ο Περιφερειάρχης στον εισαγγελέα αν συμβεί κάτι, γιατί δεν έκανε το αντιπλημμυρικό, που δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό έργο, χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, παρόλες τις υποσχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, είπα πολλά. Θα έχουμε και πολύ. Μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Περιφερειάρχη. Θα έχω δεύτερη σήμερα, ευκαιρία. Σήμερα, ευχαριστώ σήμερα, πολύ σήμερα. Για την μπορεί. Ανοχή σας. Ναι, η Ευρώπη είναι παραγωγική και γεννάει γραφειοκρατία και μόνο τίποτα άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς τι πιστεύω. Ταχύτητα. Μόνο με ταχύτητα θα σωθούμε. Οι ταχύτητες αλλάζουν και μόνο μπορεί να αλλάξουν τις ζωές μας και τη χώρα μας. Συνεργασία, συνέργεια, απλοποίηση και αυτοματοποίηση. Ένας νόμος, αν σε 30 μέρες δεν απαντήσει το δημόσιο ή δεν μου απαντήσει εμένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για μια περιβαλλοντική αδειοδότηση που πρέπει να πεθάνει ο υπεύθυνος για να πάρω την αδειοδότηση, λοιπόν, δεν είναι σχήμα λόγο η συμβή,
φανταστείτε, 4 χρόνια, μακάβριο, αλλά έτσι είναι, δεν γίνεται να προχωρήσει η χώρα. Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η διαζευτική αναγωγική σκέψη, η οποία επικρατεί στην πολιτική ζωή τόσα χρόνια και δημιουργεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Υπάρχει ναι, όχι. Τελείωσε. Φορέστε μάσκες, μη φοράτε μάσκες. Κάντε εμβόλιο, μη κάντε εμβόλιο. Τρελαίνεται το σύμπαν και δεν πάει πουθενά η ιστορία, γίνεται τοξικό. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το δουλοκτητικό κράτος. Ένα κράτος το οποίο καθημερινά μας ταλαιπωρεί. Εκεί που σου επιτρέπει, εκεί που σε τιμωρεί, εκεί που σε επιτρέπει. Στο επιτρέπει, έτσι δεν είναι? Πάει να σε τιμωρήσει όταν μακτήσει παράνομα, μετά σε επιτρέπει. Τι γίνεται εκεί πέρα? Χαζεύουν όλοι. Τι να κάνουν? Εκεί που σου λέει πήγαινε γρήγορα, σου βάζει εμπόδια. Και ούτω καθεξής αυτό που ζει ο καθένας καθημερινά. Αυτό το ηλεκτρικό κράτος πρέπει να τελειώσει. Και πώς τελειώνει αυτό? Με την περιφερειακή διακυβέρνηση. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει, δυστυχώς, και πρέπει να αλλάξουμε εμείς πάρα πολύ γρήγορα, το χθες, το σήμερα έγινε χθες ταχύτατα, δεν πρόκειται, εντάξει, πρέπει να βγάλουμε, εγώ έχω βγάλει από, από το λεξιλόγιο μου επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό είναι αστικός μύθος. Θα υπάρχει επιστροφή σε μια καλύτερη κατάσταση, ναι, να παλέψουμε να πάμε κάπου καλύτερα, ναι. Σε ποια κανονικότητα να πάμε επιστροφή? Σε αυτή που μας έφερε εδώ? Δεν υπάρχει κανονικότητα που μας έφερε εδώ σε αυτή την κατάσταση? Δεν γίνεται. Γιατί έζησα μια κατάσταση με τα κάπιτρα κοντόρης και έτρεχα στον Γιούνκερ, ο οποίος ήταν φιλέλληνας, για να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική, το financial engineering των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να πάρουμε cash τα λεφτά μπροστά πριν κάνουμε τα έργα, και έγινε μόνο στην Ελλάδα για πρώτη φορά και μου λέγανε είσαι τρελός που θα το πετύχεις, και το πετύχαμε γιατί είχαμε Γιούνκερ και Κρέτσου τότε που ήταν και οι δύο φιλέλληνες. Γιατί κάναμε το lobbying. Και ζούσαμε μια δύσκολη περίοδο. Ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας, που αναγκαστήκαμε όλοι να βάλουμε από 150 εκατομμύρια κάθε περιφέρεια για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τα νοσοκομεία, άλλα 250 εκατομμύρια να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και ούτω καθεξής. Γιατρούς, νοσηλευτές, όλα αυτά. Ζήσαμε λοιμούς, καταποντισμούς. Αντιμετωπίσαμε τον Ιαννό, τις καταστάσεις των πλημμυρών, και τώρα γι' αυτό με βλέπετε μιλούσαμε όλοι μας. Όλοι είμαστε συντονισμένοι, γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί παρόλο ότι δεν είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι της κατάστασης ή συντονιστές, αλλά βγαίνουμε μπροστά, γιατί έχουμε συνέστηση πώς θα κάνουμε, πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα αφήσουμε την κοινωνία έτσι, χωρίς να έχουμε κάνει την προσπάθειά μας. Και ζήσαμε όλες αυτές τις καταστάσεις και παλέψαμε σε δύσκολες περιόδους. Γιατί η δεκαετία που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το προηγουμένως είπα και τον Νεκτάρη, ο οποίος είναι νέος, και τα παιδιά, και εσύ νέος είσαι στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, εγώ έχω 25 χρόνια. Λοιπόν, τα παιδιά μπήκαν πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Διότι είναι σημαντικό να καταλάβεις από την αρχή τι γίνεται και να μπεις και να κάνεις έργα, 150 έργα ο καθένας, και να περάσεις όλα αυτά που περάσαμε με δύσκολες περιόδους. Γιατί κάποτε δίναν τα λεφτά και δεν κάναν τα έργα. Τώρα με λίγα κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα. Είχαν πολλούς εργαζόμενους. Έχουμε χάσει το 40% των εργαζομένων μας. Και μάλιστα και από τους υπόλοιπους που είναι, λίγοι είναι οι πρόθυμοι σε αυτή την κατάσταση να συμβάλλουν ή στην σωστή λειτουργία και την έμφυμη. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και σας ευχαριστούμε που μας δώσατε δυνατότητα να έρθουμε εδώ, να μιλήσουμε. Βέβαια, του χρόνου να έχετε διπλάσιο χρόνο. Δεν μπορέσουμε να εκφραστούμε. Λοιπόν, και να μην έχουμε την πίεση αυτή, νιώθουμε καταπιεσμένοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Πάρα πολύ καλή διοργάνωση και μεγάλο το ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε την Καθημιά και τον καθένα σας που είναι εδώ πέρα και μας ανέχεστε να μιλάμε. Και... Κύριε Σπανέ. Έστω και κάθεστος.